Στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πήραμε αποφάσεις για περισσότερα από 50 θέματα και για τις 5 περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Σημαντικά θέματα έργων. Τονίζω ότι ακόμη και τώρα που είναι Νοέμβριος, εγκρίνουμε αποτελέσματα διαγωνισμών έτσι ώστε να μπορούν να υπογραφούν συμβάσεις μέσα στο χειμώνα και αμέσως μετά να αρχίσουν να εκτελούνται έργα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των υποδομών της περιφέρειας και της οδικής ασφάλειας. Με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα εγκρίναμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε με γρήγορες διαδικασίες για την αποκατάσταση της κατολίσθησης στο Μακρύσι της Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό και επίγον, διότι ο συγκεκριμένος οικισμός έχει κατολισθένει, με αποτέλεσμα να έχουμε εμφανή προβλήματα ήδη σε δρόμους και κίνδυνο για κατοικίες. Εκεί λοιπόν επιλέξαμε και πρέπει να πω ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν ομόφωνη. Επιλέξαμε τη διαδικασία του άρθρου 32, δηλαδή καλέσαμε περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων από την Αρκαδία και προχωρήσαμε στην ανάδειξη του αναδόχου, έτσι ώστε να επισπεύσουμε και να αποφύγουμε πιθανά προβλήματα ή επικινδυνότητα για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρειάστηκε να τροποποιηθεί η μελέτη. Δυστυχώς υπήρξε και εργολαβία η οποία δεν προχώρησε. Γι' αυτό και επιλέξαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία για να μην υπάρξει άλλη περίοδος επικινδυνότητας στο Μακρύσι. Να σταθώ πέραν των αρκετών έργων για τα οποία πήραμε αποφάσεις στα σημαντικότερα σημερινά. Το πολύ σημαντικό και το τονίζω με κάθε τρόπο, παρά το ότι έγιναν διαφόρου είδους κριτικές στο παρελθόν, είναι το πρώτο πρακτικό της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου για το μεγάλο έργο που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 47 εκατομμύρια ευρώ του δρόμου από τον κόμβο Αρχαίας Νεμαίας προς τα Δερβενάκια, δηλαδή της σύνδεσης της Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτας. Ένα εμβληματικό έργο από τα μεγαλύτερα που δημοπρατούνται στην χώρα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ένα έργο το οποίο δίνει πρόσβαση στο μοναδικό νομό της περιφέρειας που δεν είχε άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Και περιττώ να πω πόσο σημαντικό αυτό είναι για τις επενδύσεις στην νομό Αργολίδας, για την ανάπτυξη στην περιοχή, για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος που στην Αργολίδα είναι σημαντικό, αλλά με τη βελτίωση της πρόσβασης γίνεται ακόμη σημαντικότερο. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο και η προσπάθεια που γίνεται είναι άμεσα να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια, έτσι ώστε να υπογραφεί σύμβαση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Εξίσου σημαντικό χαμηλότερης κλίμακας έργο, η κατασκευή της νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα, στη Σκάλα, δίπλα στη σημερινή σιδερένια γέφυρα που υπάρχει. Ένα έργο με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, που επίσης αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. Ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή της Λακωνίας και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Όλοι ξέρουμε, όλοι ξέρετε το πόσο επικίνδυνο αλλά και πόσο δύσκολο ήταν να περάσεις την γέφυρα που δύσκολα μπορούσαν να διασταυρωθούν δύο οχήματα. Εκεί λοιπόν με μια νέα μελέτη σύγχρονη γίνεται μια νέα γέφυρα και εκεί έχουμε προσωρινό ανάδοχο και εκεί προχωράμε στο πρώτο τρίμηνο του 2023, ίσως και νωρίτερα να μπορούμε να έχουμε υπογράψει σύμβαση και να εκτελεστεί το σημαντικό αυτό για την Λακωνία έργο. Προχωράω για τα λιγότερο σημαντικά για να είμαι στη διαθέση σας για οτιδήποτε άλλο. Και σήμερα είχαμε θέματα μεταφοράς μαθητών, διότι όπως έχω πει και άλλες φορές, οποιασδήποτε αλλαγές υπάρχουν στα δρομολόγια ή στις πιθανές μεταγραφές μαθητών στα σχολεία των 5 νομών, τα αντιμετωπίζουμε άμεσα. Και κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όπου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπα ότι από τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Οργάνου που αντιμετωπίζει το σύνολο των θεμάτων για τη μεταφορά μαθητών, από όλους τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και τον περιφερειακό διευθυντή, έχει τονιστεί ότι το παραπάνω από 95% του μεταφορικού έργου γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα και όποια μικρά προβλήματα υπάρχουν, που κυρίως προκύπτουν όταν αλλάζουν μαθητές σχολεία, αντιμετωπίζονται άμεσα με ιδιαίτερη ευαισθησία στους μικρούς μαθητές και στους μαθητές αμαία. Δύο μικρά ακόμη θέματα να πω τα οποία έχουν σχέση με την Αρκαδία. Εγκρίναμε την τροποποίηση του προγράμματός μας για να προχωρήσουμε στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας για την Ακαδημία Ελαιοκομείας, που έχετε ακούσει και τον Περιφερειάρχη να σημειώνει ότι αποδεχόμενη αίτημα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας θα την υλοποιήσουμε. Διότι στηρίζουμε με κάθε τρόπο και είδατε ότι το στηρίξαμε και τις ημέρες που πέρασαν με επιπλέον ψεκασμούς δακοκτονίας το σημαντικό αυτό προϊόν για την Αρκαδία αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και βεβαίως ενισχύσαμε με επιπλέον 400.000 ευρώ τον κωδικό για το γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας που κατασκευάζει η περιφέρεια με αποκλειστικά δική της χρηματοδότηση στην Εστάνη. Ένα έργο που για τη δεύτερη φάση του βάλαμε τις 400.000 και
ο προϋπολογισμός του πλέον φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι ένα ακόμη έργο αθλητισμού. Στην Αρκαδία γίνεται το γήπεδο της Δημητσάνας, έγινε το γήπεδο μπάσκετ στο Βαλτεσινίκο, γίνεται, ολοκληρώνεται το γήπεδο τένις στο Λεωνίδιο και βεβαίως το πολύ σημαντικό αυτό έργο του γήπεδου της ΕΠΣΑ, ενώ περιμένω και από τον Παναρκαδικό μελέτη προκειμένου να τον ενισχύσουμε πιθανότατα για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου. Η προσπάθεια που γίνεται και στις 5 περιφερειακές ενότητες, τονίζω την Αρκαδία, έχει να κάνει με το να αναπτύξουμε αθλητικές υποδομές και βεβαίως να δώσουμε διέξοδο στη νεολαία μας για όλων των ειδών τα αθλήματα, διότι εκτός από τα γήπεδα συνδράμουμε και με χρήματα τα αθλητικά σωματεία, αλλά συνδράμουμε και με αγορά εξοπλισμού και στους 5 νομούς της περιφέρειας. Διαστόματος, κυρία Νικολάκουτση, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κύριε Λαπρόβλε, αναφέρθηκε όσον αφορά την λειτουργία του ΜΟΡΙΑ, της αναπτυξιακής εταιρείας ΜΟΡΙΑ. Έχω να πω ότι ο ΜΟΡΙΑΣ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, στον οποίο όταν κάναμε την πρόσκληση συμμετέχει σημαντικός αριθμός δήμων. Το λέω αυτό διότι η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, αλλά πρέπει κάπου να στηρίζεται και αυτή. Ο ΜΟΡΙΑΣ λοιπόν διαδέχθηκε την Πελοπόννησο, μια αναπτυξιακή εταιρεία που η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου αναγνώρισε ότι δεν λειτουργούσε έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Μια εταιρεία η οποία δεν θυμόμαστε πριν το 2019 να έχει αναρτήσει τη διάβγεια αποφάσεις και μια εταιρεία η οποία παρήγαγε ελλείμματα, το διαπίστωσαν όλοι, γι' αυτό ήταν και το νόημα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και όχι της Οικονομικής Επιτροπής. Το λέω για εκείνους που λένε ότι καμιά φορά η Οικονομική Επιτροπή, επειδή έχει συγκεκριμένη πλειοψηφία, παίρνει αποφάσεις που θέλει μόνο η Περιφερειακή Αρχή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν αναγνώρισε όλα αυτά και είπε ότι η Πελοπόννησος πρέπει να οδηγηθεί σε διάλυση. Έτσι έγινε ο Μοριάς, ένας οργανισμός ο οποίος με απόλυτη διαφάνεια διαχειρίζεται τα χρήματα που του διαθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, παράγει έργο, είναι επιστοποιημένος για να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά και η επιστοποίηση δεν γίνεται από την περιφέρεια, αλλά γίνεται από φορείς που είναι αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα, αν η αντιπολίτευση θέλει να συγκρίνει το τι έκανε η Πελοπόννησος και τι κάνει ο Μοριάς, και αν θα έπρεπε ο Μοριάς να παράγει και αυτό σε ελλείμματα, είναι δικό της θέμα. Η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις με τον Μοριά προκειμένου να παράξουμε έργο. Ούτε να εξυπηρετήσουμε κόσμο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Να επισπεύσουμε διαδικασίες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό και παράγεται έργο και μπορούμε και κάνουμε μελέτες. Σας θυμίζω ότι βρήκαμε μελέτες οι οποίες είχαν προκηρυχθεί το 2014 και το 2019 δεν είχαν ακόμη ανατεθεί. Δεν το σχολιάζω. Τα χρήματα όμως παρέμεναν εκεί ανενεργά. Προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες διαδικασίες με μικρότερους προϋπολογισμούς και μέσω των αναπτυξιακών μας οργανισμών, είτε λέγεται Μοριάς, είτε λέγεται Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, προχωράμε και υλοποιούμε έργο αντί να κρατάμε τα λεφτά στο σιρτάρι χωρίς να γίνει τίποτα.